Θα πάμε στον Νίκο για να μας πει για το Πασόκ, γιατί σήμερα αναμένονται σήμερα έχουμε... θέσεις και πρόσωπα. Ακριβώς, θα έχουμε ανακοινώσεις από τον κύριο Ανδρουλάκη για αυτό το, αυτό το ανακάτεμα, θα λέγαμε, της Τράπουλας. Και ουσιαστικά το μοίρασμα νέων θέσεων και τα νέα όργανα. Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα θα υπάρχει μια συνάντηση σήμερα του κυρίου Ανδρουλάκη με τον κύριο Δούκα. Και μαθαίνουμε ότι και ο κύριος Δούκας και η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Γερουλάνος θα μπουν σε αυτό το λεγόμενο πολιτικό κέντρο. Θα είναι ένα μικρό. Πολιτικό κέντρο τι είναι? Ένα μικρό και ευέλικτο όργανο, μπορούμε να το πούμε. Άρα το Πασόκ θα έχει κεντρική επιτροπή. Ναι, ναι, ναι. Πολιτική γραμματεία. Τι άλλο έχει? Πολιτικό κέντρο. Αυτό και αυτό. Το πολιτικό κέντρο. Το οποίο. Πρόσεξε, θα σα πω και τι άλλο θα έχει. Το οποίο ουσιαστικά θα. Θα λειτουργεί και για τα καθημερινά και για να λαμβάνονται αποφάσεις όσο δυνατόν με τη μεγαλύτερη συνένεση. Άρα θα συνεδριάζει πιο άμεσα, πιο τακτικά. Αυτό. Και για τα πιο, θα λέγαμε, κεντρικά ζητήματα. Ναι. Έχει πιάσει το νόημα ο Ανδρουλάκης. Του λένε να κάνετε πιο μεγάλη την ομάδα και λένε να σας κάνω εγώ ένα όργανο εκεί πέρα, να μαζεύεστε να τα λέτε. Είδατε ότι ο Ανδρουλάκης δεν πήγε στη δεξίωση του γάμου. Το είδατε αυτό. Ναι, ναι, το έχει πει. Πριν πάμε και στο γάμο, γιατί έχει και εκεί ενδιαφέρον. Τώρα, να σας πω ότι υπάρχει επίση, θα αλλάξουν και κάποια πρόσωπα τα οποία θα αναλάβουν ενισχυμένο ρόλο. Μαθαίνουμε, υπάρχουν πληροφορίες ότι εκπρόσωπος τύπου θα αναλάβει ο κύριος Τσουκαλάς. Ο γνωστός εργατολόγος. Ναι, βέβαια. Κύριος Τσουκαλάς. Ήταν και υποψήφιος για την Ευρωβουλή με το ΠΑΣΟΚ. Στη θέση του κ. Γλαβίνα, να το πούμε έτσι για τον κόσμο. Ο κύριος Καχυμάκης θα αναλάβει ένα πόστο πιθανότατα μέχρι το συνέδριο του γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού. Και από εκεί και πέρα θα υπάρξουν και κάποιες αλλαγές και στο κοινοβουλευτικό επίπεδο, με αλλαγή του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, μάλλον ο κύριος Μπιάγκης θα αναλάβει. Και υπάρχει επίσης τώρα από εκεί και πέρα και ένα σχέδιο. Ο κύριος Μπιάγκης, τσούκου τσούκου. Ναι, 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 βέβαια. Και υπάρχει... Ανήλθε στην κομματική. Στα δύο ομάδα, ναι. Και επίσης θα υπάρξει και μια σκιώδης κυβέρνηση εντός ή εκτός αγωγικών, δηλαδή με τους τομεάρχες ουσιαστικά, καταλάβατε, αν καταλαβαίνουμε. Τώρα, αλλά... ίσως δεν το έπιασα εγώ. Μας είπες για Γερουλάνο ότι... Ο κύριος Γερουλάνος θα είναι και στο πολιτικό κέντρο, αλλά θέλει να αναλάβει και ένα, συζητείται να αναλάβει και ένα ρόλο και στη σκιώδη κυβέρνηση. Του είχε προταθεί να είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Αυτό. Ο ίδιος φαίνεται ότι... Ακούγεται. Θα δούμε τι θα. Γιατί ξέρετε, οι τελευταίες λεπτομέρειες θα ξανά κοινωνικούν περίπου στις 12 το μεσημέρι. Ή μπορεί να πάρει μια μικρή αναβολή αυτό ή κάποιον ωρό. Πρόσωπο, τι σημαίνει. Τετάρτη ήταν όταν... η πρώτη σύγκρουση με το Μητσοτάκη στη Βουλή. Εντάξει, ο Ανδρουλάκης. Ήταν το πρώτο crash test. Είναι καινούριο, όχι, αλλά μετά την εκλογή του το πρώτο. Όσον αφορά τους άλλους δύο διοικητικές, τον κύριο Κατρίνη και την κυρία Γιαννακοπούλου, θα αναλάβουν θέσεις αυτή τη σχιώδη κυβέρνηση εντός εκτός εισαγωγικών. Και βεβαίως θα υπάρξουν και κάποιες αλλαγές και σε στελεχικό επίπεδο, αλλά τουλάχιστον στο υψηλό κομμάτι το κοινοβουλευτικό, αυτές θα αναμένεται να είναι πάνω κάτι. Ακούγεται, Νίκο, και για στελέχη νεότερης γενιάς που στήριξαν τον κύριο Ανδρουλάκη όλο αυτό το διάστημα. Ο Καρχημάκης είναι μια προεκλογική περίοδο. Η κυρία Μαρκογιαννάκη θα είναι επίσης στέλεχος σε, αυτό το, σε αυτά τα όργανα. Καλή παρουσία. Το Σαββατοκύριακο ήταν αφιερωμένο στο Πασόκ. Από τη μία τα ευχάριστα του γάμου. Από την άλλη τα δυσάρεστα με την κηδεία τη Βάσου Παπανδρέου. Αλλά και το μνημόσυνο τη Φόφη. Αλμαδοβαρικό το σκηνικό. Δηλαδή το Σαββατοκύριακο ήταν μόνο Πασόκ. Όχι, ξέρω τι λες. Το Σαββατοκύριακο ήταν και ΣΥΡΙΖΑ. Για τις αποκαλύψεις. Βεβαίως, για τις αποκαλύψεις δημοσιογραφικές. Για τα όσα έκανε ο κύριος Κασελάκη. Για τα όσα κάνει ο κύριος Κασελάκη. Για τα γραφεία 1500 τετραγωνικών. Κοιτάξτε, παιδιά, 1500 τετραγωνικά, να πούμε τώρα, μπορεί να μην το. Ένα μισή στρέμμα. Και δεν είναι και υποχρεωμένοι οι τηλεθεατές να καταλαβαίνουν. Δηλαδή, σε 1500 τετραγωνικά χωράς δύο σούπερ μάρκετ. Μεγάλα. Ναι, ναι. Μεγάλα σούπερ μάρκετ. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, να πάρουμε με τη σειρά τα δημοσιεύματα. Γιατί δύο φορές από τις εγκαταστάσεις μας. Φαντάζομαι θα είναι στο κανάλι. Όσον αφορά το. Ναι, ναι, ναι. Όσον αφορά το ένα δημοσίευμα, υπήρξε ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα ΝΕΤ, το οποίο έλεγε ότι ο κύριος Κασελάκης σε μία ομίγυρη έλεγε ότι το σχέδιό του είναι να εξαϊλώσει τον ΣΥΡΙΖΑ, να το φτάσει στο μισό το 100 και μετά να φτιάξει δικό του κόμμα και να πάρει ό,τι χαρτί μπορεί να πάρει. Το δεύτερο δημοσίευμα, πρέπει να σας πω πρώτα ότι οι πληροφορίες λένε ότι αυτά τα έχει πει ο κύριος Κασελάκης σε στελέχη επιχειρήσεων και δημοσιογράφους μετά από μία συνέντευξη που έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα. Το δεύτερο δημοσίευμα. Σε στελέχη επιχειρήσεων και δημοσιογράφους μετά από μία συνέντευξη που έδωσε. Καταλάβαμε. Πες, Νίκο. Τώρα, το δεύτερο έχει να κάνει. Καταλάβαμε. Το δεύτερο έχει να κάνει με τα γραφεία τα οποία νίκιασε.
όπως είπατε και εσείς, 1500 τετραγωνικά μέτρα. Μαθαίνουμε ότι είναι στην οδό Πειραιώς και στο ύψος του Ταύρου. Έχει καλό ρεπορτάζ Real News από αυτό. Ναι. Ήθελε τόσο μεγάλο γραφείο ή δεν ήθελε τόσο μεγάλα τα γραφεία. Προσέξτε, ο ίδιος λέει. Γιατί υπάρχουν και δυσκολίες στο να βρεις κάτι. Ο ίδιος λέει ότι το ενοικιαστήριο είναι μέχρι το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε. Αυτό είναι μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου, σε 1,5 μήνα. Τώρα, το ερώτημα που τίθεται από αρκετούς στο ΣΥΡΙΖΑ είναι το εξής. Ότι πρώτα απ' όλα παίρνει 1.400 τετραγωνικά για 1,5 μήνα. Την προηγούμενη φορά είχε ένα γραφείο κάπου στη Σουηδία. Άρα έχει πλάν B ο Κασελάκης για να ετοιμάσει νέο κόμμα στην περίπτωση που αποκλείσει. Αυτό λένε πιο πολλοί, δεν το κατηγορήσουν. Το πετάνε έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ και διαμαρτύρονται κιόλας γιατί κάνει νέο κόμμα. Δηλαδή εντάξει. Απλά σου λέει ότι δεν είναι δικαίωμά του. Ο ίδιος δεν το λέει ξεκάθαρα. Αυτό. Το πρόβλημα είναι να λες εγώ θα είμαι υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μας και το ένα και το άλλο και από την άλλη παραδίπλα γραφεί για το δικό μας το ΣΥΡΙΖΑ. Έχεις έτοιμα για να το άλλο κόμμα. Νομίζω ότι έχει αντιληφθεί η Γιώργο ότι δεν θα είναι υποψήφιο. Για πες Νικό. Όσο κόσμο θέλει να κατεβάσει στο συνέδριο. Και ουσιαστικά τίθεται και το ερώτημα αυτά τα γραφεία γιατί ακριβώς πού ακριβώς θα χρησιμεύσουν και την επόμενη περίοδο. Ο ίδιος λέει και το επιτελείο του ότι τα θέλει για να κάνει συσκέψεις και να γυρίζει και σε βίντεο. 1500 τετραγωνικά να κάνει συσκέψεις. Και για να στεγάσει αρκετούς από τους εθελοντές και τους συνεργάτες του. Και βέβαια τίθεται και ένα άλλο ερώτημα, ότι αυτά όλα, λένε από τον ΣΥΡΙΖΑ, χρειάζονται πόρους. Ναι, βέβαια. Από πού έχουν βρεθεί αυτοί οι πόροι. Αυτά. Ο άνθρωπος έχει λεφτά, δεν είναι ότι δεν μπορεί έχει. Βέβαια, η κλιματαγορά τώρα είναι εδώ. Πολύ ακριβή. Έτσι. Δηλαδή, τώρα για να πάρεις 1500 τετραγωνικά γραφεία στην Πειραιώς, στον Ταύρο, δεν έχεις δώσει κάτω από 15 ευρώ τετραγωνικό με τίποτα. Ναι, άρα μιλάμε γύρω στα 5 με 6 χιλιάδες.